Πώς είδες το παιχνίδι σήμερα? Σήμερα ξέραμε ότι δεν θα ήταν ένα εύκολο παιχνίδι. Ανταπεξέλθαμε άριστα στις προσδοκίες του παιχνιδιού, έτσι φάνηκε και στο σκορ. Ωραία, η παρουσία σου τώρα στον Πάμισο, πώς βλέπεις την οικογένεια του Πάμισου και τον προπονητή σου, τον Αλέξη τον Μαντζούνη? Υπάρχει ένα άριστο κλίμα μέσα στα αποδυτήρια. Αυτό βγαίνει και προς τα έξω, πιστεύω. Τώρα ο προπονητής μου δείχνει ότι με εμπιστεύτηκε, γι' αυτό και με έφερε στον Πάμισο. Ωραία, σας ενοχλεί καθόλου, σας εμποδίζει καθόλου το παιχνίδι σας στο γήπεδο που βλέπουμε ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση? Φυσικά το γήπεδο δεν είναι σε καλή κατάσταση, αλλά όσο μπορούμε και εμείς το προστατεύουμε, έτσι ώστε στους αγώνες να είναι όσο πιο καλό γίνεται. Ένα αποτέλεσμα που σίγουρα δεν ήταν θετικό απέναντι στην μεγάλη σας αγάπη εδώ τον Πάμισο. Δύσκολα τα πράγματα για τη συνέχεια? Εντάξει, το παιχνίδι ήταν από την αρχή δύσκολο, προσπαθήσαμε. Καλή ομάδα ο Πάμισος. Συγχαρητήρια για την νίκη του. Εμείς προχωράμε. Με κάθε παιχνίδι παίζουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Η ομάδα εντάξει, προσπαθεί. Προσπάθεια θέλω από τα παιδιά. Εντάξει, ήταν δύσκολο σήμερα το παιχνίδι. Ούτως ή άλλως στο χορτάρι έχουμε κάποια προβλήματα. Προσπαθήσαμε για το καλύτερο. Φάγαμε και τον γκολ το δεύτερο εκεί. Ήταν σημαντικό. Πιστεύω έπαιξε μεγάλο ρόλο. 45. Απογοητευτήκαμε λίγο σε εκείνο το σημείο. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, παίξαμε. Ο Πάμισος είναι πολύ καλή ομάδα και συγχαρητήρια στην νίκη του. Θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο για το γήπεδο, γιατί βλέπουμε πολλά παιχνίδια να είναι σε άσχημη κατάσταση. Σίγουρα δεν ευνοεί ούτε τη μία ομάδα ούτε την άλλη ομάδα να παίζει ποδόσφαιρο. Πες μας δύο λόγια, ξέρεις περισσότερα πράγματα για το γήπεδο. Δύο είναι τα προβλήματα του γήπεδου, που τα οποία πρέπει να αλλάξουν. Αν δεν αλλάξουν, δεν θα γίνει τίποτα. Πρώτον είναι, χτες είχε παιχνίδι εδώ. Άρα λοιπόν, ό,τι προσπάθεια και να έγινε όλη τη εβδομάδα, το γήπεδο χάλασε. Και δεύτερον, το γήπεδο πρέπει να αλλάξει το χορτάρι. Όταν έγινε κάποια αλλαγή χορταριού, όταν ήμουν εγώ εδώ, δεν πέτυχε και είχε προβλήματα από τότε. Άρα λοιπόν θα αντιμετωπίζει αυτά στα σοβαρά προβλήματα τα δύο. Αν δεν λυθούν αυτά τα δύο προβλήματα, θα το βλέπετε το καλοκαίρι θα είναι χαλή και μετά τον Νοέμβρη θα είναι χάλια. Έχει αυτό το πρόβλημα. Τι όλο και εδώ για τη μεγάλη σας αγάπη, τον Πάμισο. Πάμισο, σας είπα, συγχαρητήρια για την ομάδα. Εγώ τώρα είμαι στο Καραγιάννου. Τα παιδιά δίνουν υπερπάντων αγώνα για να προσπαθήσουμε να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Τους εύχομαι τα καλύτερα και εντάξει, έχουμε καλή ομάδα, προσπαθούν. Εντάξει, ο Πάμισος πιστεύω ότι αξίζει να είναι σε παραπάνω κατηγορίες.